Το Κομμουνιστικό Κόμμα υπερψηφίζει την πρόταση μορφής, από ό,τι κατάλαβα. Η μόμφη του ΚΚΚ στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας εκφράζεται σε όλη την κυβερνητική του θητεία, καθ' όλη τη διάρκεια της κυβερνητικής του θητείας και πολύ περισσότερο με τη συμμετοχή στους καθημερινούς αγώνες απέναντι στα αντιλαϊκά μέτρα που παίρνει. Εσείς έχετε και μια διαφορετική ιδεολογική αντίληψη για τα πράγματα και γενικά από τα υπόλοιπα κόμματα. Συνολικά έχετε έναν άλλο τρόπο που σκέφτεστε. Και με βάση αυτή τη ιδεολογική αντίληψη, η οποία διακατέχει το κόμμα σας και ο καταστατικός σας χάρτης, είναι πασίγλο ότι έχετε και την πολιτική πρακτική την οποία ακολουθείτε. Πέστε μου όμως για την υπόθεση αυτή, η οποία πήγε στη Βουλή, τι ισχυρίζεστε εσείς και ποιο είναι το βασικό σας επιχείρημα, το οποίο θα προτάξει το κόμμα σας. Ακούσαμε τι είπε η κυρία Βούλευση, ακούσαμε τον κύριο Μπουλούς, καταλαβαίνουμε τι θα πούνε. Οι ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως και του Πρωθυπουργού, για το ζήτημα των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων, είναι δεδομένες. Όπως κατά τη γνώμη μας δεδομένες είναι οι ευθύνες και όλων των υπόλοιπων αστικών κομμάτων που εδώ και χρόνια συστηματικά και σταδιακά έχουν διαμορφώσει ένα ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει να συζητάμε σήμερα για το γνωστό δόγμα ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Σε αυτά τα υπόλοιπα αστικά κομμάτα, κυρία Γεράκη, συμπεριλαμβάνεται και το ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Συμπεριλαμβάνουμε και την λεγόμενη αξιωματική αντιπολίτευση. Και εμείς από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η συζήτηση για τις υποκλοπές, θελήσαμε και προσπαθήσαμε να θέσουμε στο επίκεντρο τη συζήτηση ακριβώς γι' αυτό, για την ουσία κατά τη γνώμη μας. Δηλαδή, όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί σταδιακά και πραγματικά στο όνομα της εθνικής ασφάλειας, της εθνικής τάξης κτλ., καθιστά τον οποιονδήποτε πιθανό υποκείμενο παρακολουθήσεων. Και όλο αυτό το διάστημα που συζητάμε για αυτά τα ζητήματα, κατά τη γνώμη μας, γίνεται προσπάθεια να συσκοτιστεί το συνολικό ακριβώς αυτό θεσμικό πλαίσιο. Και φοβάμαι ότι και με τη συγκεκριμένη πρόταση μομφής και το ντέρμπι που όπως φαίνεται θα εξελιχθεί τρεις μέρες, που προειδεάζει μάλλον και για το συνολικό κλίμα με το οποίο θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Νομίζω ότι θα επιχειρηθεί ακριβώς αυτό, να συσκοτιστεί η ουσία, οι πραγματικές αιτίες και αυτό που πρέπει να συζητά ο λαός και κατά τη γνώμη μας να εκφράσει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο την καταδίκη του σε όλο αυτό ακριβώς το νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει την παρακολούθηση των πάντων. Θέλω να τελειώσουμε αυτή τη συζήτηση με ένα σχόλιο δικό σας, σαν συμπέρασμα όλων αυτών, γιατί τους κοιτάτε τώρα που... Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι στα όρια του αστείου να ακούμε τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να υπερασπίζεται την ανάγκη αποκάλυψης των παρακολουθήσεων σε βάρος του ΚΚΕ, που είναι μια υπόθεση εδώ και χρόνια, για την οποία έχουν ευθύνη και η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή. Και μάλιστα η συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, κατά τη γνώμη μας, επιβεβαίωσε την προσπάθεια συγκάλυψης των υποκλοπών σε βάρος του ΚΚΕ, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα και την τελευταία συνεδρίαση που ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να αποχωρήσει, επικαλούμενο την επιστολή Ράμου, που δεν αφορούσε τη συγκεκριμένη συνεδρίαση και που βεβαίως η θέση του ΚΚΕ είναι να συζητηθεί και να κληθεί ο κύριος Ράμος και να συγκληθεί άμεσα και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για αυτό το θέμα. Αλλά η προσπάθεια που έγινε να μην συζητηθεί επί της ουσίας υπόθεση των υποκλοπών σε βάρος του ΚΚΕ σε όλη αυτή την πορεία ήταν πολύ χαρακτηριστική και έχουν ευθύνες και τα δύο κόμματα. Άρα, επιτρέψτε μου να πω, η προσπάθεια τώρα να χρησιμοποιεί Νέα Δημοκρατία την υπόθεση αυτή για να κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ ότι και επί κυβέρνησής του γινόντουσαν παρακολουθήσεις είναι τουλάχιστον αστεία. Αλλά θα παραδεχτείτε τα είπα καλύτερα από εσάς. Όταν και οι δύο έχουν συνυπογράψει και έχουν συνδιαμορφώσει όλο αυτό το πλαίσιο που επιτρέπει τις παρακολουθήσεις σε βάρος του οποιοδήποτε. Να πάω σε εσάς για αυτό το... Ναι, νομίζω ότι και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Στο ειδικό δικαστήριο μιλάμε, γιατί εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι το κάθε κόμμα θα ισχυριστεί αυτά που θέλει βεβαίως και έτσι είναι τα πράγματα, έτσι... Δεν πρόκειται να μας πει εδώ ο κύριος Μπουλούς κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι και στο συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή στη συζήτηση γύρω από τα γεγονότα, ποιος είπε την αλήθεια, ποιος δεν είπε την αλήθεια, ποιος έδωσε και ποιος δεν έδωσε λεφτά, πάλι επιχειρείται να συσκοτιστεί η ουσία. Εγώ δεν το ξέρω. Ναι, ούτε εμείς το ξέρουμε. Εγώ δεν μπορώ να πω ναι ή όχι. Λέω όμως ότι μια συζήτηση που περιορίζεται σε αυτό το ζήτημα και στα γεγονότα τα συγκεκριμένα, πάλι προσπαθεί να συσκοτήσει την ουσία. Που είναι ότι εδώ πέρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο τομέας της ενημέρωσης είναι αντικείμενο επιχειρηματικής δράσης. Διαμορφώνεται το έδαφος ώστε διάφοροι να δίνουν ή να μην δίνουν λεφτά για να πάρουν ένα κανάλι και να ελέγχουν την ενημέρωση.
Γι' αυτό πιστεύετε, θα συζητήσουμε. Με συγχωρείτε, κυρία Γεράκη. Είναι μια ερώτηση που γενικά και για όλους δηλαδή. Πιστεύει κανένας ότι θα έπαιρνε κανάλι ένας που δεν έχει λεφτά με τους όρους που είχε θέσει που, και μάλιστα επέρετε ο κύριος Μπουρνούς με τα τόσα εκατομμύρια που ζητάγανε, δηλαδή θα μπορούσα εγώ να πάω να πάρω ένα κανάλι να είναι ανεξάρτητο? Όχι. Πράγματι. Θα μπορούσατε εσείς? Όχι. Θα μπορούσε ο κύριος Μπουρνούς ο ίδιος? Όχι. Τα κανάλια θα τα πέρανε πάλι αυτοί που έχουν τα λεφτά. Τελεία και παύλα. Πράγματι, δεν θα άλλαζε λοιπόν, κάτι δηλαδή, πράγματι, όπως και δεν άλλαξε. Πράγματι λοιπόν η συζήτηση και θυμάμαι και τη χαρακτηριστική ΑΤΑΚΑ τότε ότι το να αποκτήσεις κανάλι είναι ένα σπορ για μεγάλα πορτοφόλια. Μα είναι, δεν να είναι. Να δούμε λοιπόν, πολλά τα λεφτά, να συζητήσουμε. Είναι. Γιατί δεν είναι αυτά που θα δώσει το κράτος. Γιατί είναι λοιπόν, πώς να το συντηρήσεις το κατάστημα. Γιατί λοιπόν να είναι για μεγάλα πορτοφόλια με είναι. Ό,τι αυτό σηματοδοτεί για την ενημέρωση των εργαζομένων. Ναι. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε. Γιατί αν υπάρχουν λεφτά κτλ. Κάποιος τα δίνει. Ποιος είναι αυτός που τα δίνει? Αυτός που έχει. Αυτός που έχει και αυτός που θέλει να ελέγξει την ενημέρωση. Άρα να συζητήσουμε ξέρω... αυτό. Ναι, αλλά και εσείς είχατε το κανάλι και το πουλήσατε. Ξέρετε πολύ καλά. Όχι, δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω καθόλου καλά. Ναι. Δεν το γνωρίζω ναι. καν. Αλλά ξέρω ότι είχατε ένα κανάλι το οποίο και το πουλήσατε. Το ξέρω αυτό. Σε συγκεκριμένες συνθήκες και με δυσκολίες που εσείς αντιμετώπισε ξέρετε, το ναι. κόμμα αναγκάστηκε. Εντάξει, δεν είχε λεφτά, εντάξει, το πράγματι να πουλήσει. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που πήρε πήγε για την εξόφληση ναι. Μιας σειράς ζητημάτων. Πρώτα απ' όλα των ίδιων των εργαζομένων, ασφαλιστικών εισφορών ναι, κτλ. Νομίζω ότι δεν είναι να συγκρίνουμε τα ίδια πράγματα. Θα σας παρακαλούσα θερμά να μου πείτε, συντομία για αυτή την ιστορία, τι είναι αυτό που αποκομίσατε τελικά. Υπήρχε το κοριτσάκι, υπήρχε νεκρό κοριτσάκι, δεν υπήρχε. Βέβαια, μετά τα ρεπορτάζ και αυτά, έχει αποδειχθεί ότι τουλάχιστον εγώ αυτό έχω καταλάβει. Μπορώ να κάνω και λάθος. Ότι τέλος πάντων δεν υπήρχε αυτή η περίπτωση. Ορίστε. Από την αρχή της συζήτησης έκανα την επισήμανση ότι κατά τη γνώμη μου γίνεται μια προσπάθεια και πηγαίνοντας προς τις εκλογές να διαμορφωθεί ένα κλίμα ντέρμπι συζήτησης γύρω από μια σειρά ζητήματα στα επιμέρους όμως στοιχεία τους. Σε μια προσπάθεια ακριβώς να συσκοτιστεί η ουσία και οι αιτίες και των προβλημάτων, των ζητημάτων που συζητάμε. Και στην περίπτωση της υπόθεσης των 38 του Εύρου, νομίζω ότι εκτελείται αυτή ακριβώς η προσπάθεια. Από την πρώτη στιγμή που είχαμε τα γεγονότα στον Εύρο, από τον Αύγουστο μέχρι και σήμερα, κατά τη γνώμη μας γίνεται μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί και από την, πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, προσπαθώντας ακριβώς και οι δύο να συσκοτήσουν το έδαφος πάνω στο οποίο μπορούμε να συζητάμε για το αν έγιναν ή δεν έγιναν αυτά τα περιστατικά. Εμείς δεν μπορούμε ναι. να έχουμε γνώμη για τα συγκεκριμένα γεγονότα. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα έρευνας κτλ. Όμως, η εργαλειοποίηση, για παράδειγμα, των ξεριζωμένων από την τουρκική επιθετικότητα διαμορφώνεται πάνω σε ένα συγκεκριμένο έδαφος. Και αυτό το έδαφος είναι η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που εγκαινίασε με επίσημο τρόπο τα παζάρια με την τουρκική πλευρά. Μια κοινή δήλωση που να θυμίσω ότι ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την υλοποίησε και την εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ψηφίζω ότι ήταν εκείνοθεν. Ψηφίστηκε βεβαίως. Δεν ψηφίστηκε. Δεν στήριξε. Ψηφίστηκε και τη στηρίξατε. Ψηφίστηκε και τη στηρίξατε. Έχει υπογραφές από κάτω και έχει του κυρίου Τσίπρα. Ψηφίστηκε, συμφωνήσατε σε αυτήν. Και σήμερα την υλοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν νομίζω ότι διαφωνείτε με το περιεχόμενό της. Για το παιδάκι επίσης, δεν μου λέτε. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Κύριε Χατζη, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά δεν ξέρω. Και το δεύτερο, μιας και συζητάμε για αυτό το θέμα, δεν το ξέρω, γίνεται τελείως. Και μια κουβέντα για το ρόλο των ΜΚΟ κτλ. Που και εδώ και οι δύο κρύβουν ότι συμφωνούν με μια βασική ευρωενωσιακή κατεύθυνση ανάθεσης μια σειράς κρίσιμων ζητημάτων, όπως η προστασία των προσφύγων και των μεταναστών, στις ΜΚΟ. Πάντως, κύριε Χατζή, τελικά η σύγκριση για την οποία είπε ο κ. Μητσοτάκης είναι ανάμεσα στη Μόρια και στις νέες υπερδομές φυλακής. Εσείς ποιο είναι το μέτρο που προτείνετε? Τελικά δηλαδή το αποτέλεσμα δεν είναι φυλακές. Φυλακές είναι, κυρία Βούλτε. Έχουν και τρώνε, έχω πάει, υπάρχουν, το έχω δει. Δεν είναι να μένει άνθρωπος εκεί. Γιατί, είναι φυλακές. Βεβαίως είναι φυλακές. Ξέρετε, είναι γιατί, φυλακές. Μη μου το λέτε, ξέρετε κυρία... τι ωραίο είναι στη Σάμμο. Όχι, εγώ δεν μένω εκεί. Τι να πω. Οι άνθρωποι παρακαλάνε να βγουν. Γιατί το λέτε, πέστε μας γιατί. Όχι, θα πηγαίνετε να το δείτε. Σειρματοπλέγματα μέχρι πάνω. Τουρνικέ να μπαίνεις και να βγαίνεις, πλήρης έλεγχος, ενώ έπρεπε να κάμερες, άλλοι. Δωμάτια 3x3,
Καλέ, τι λέτε τώρα, μιλάμε για διαμερίσματα, μιλάμε για παιδικές γειτονιές, μιλάμε για πράγματα που δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο. Τι λέτε, κύριε, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Καταργήσατε το δημοτικό κάμπο που άνθρωποι, ήταν για γυναίκες με παιδιά άνθρωποι, και θεωρούνταν το πιο πρότυπο στην Ευρώπη. Ακούστε, και ακόμη το και αυτοί που έχουν πάρει άσυλο και πρέπει να φύγουν, δεν φεύγουν. Γιατί πού να πάνε να ψάχνουν να βρουν σπίτι να μείνουν οι άνθρωποι. Καλά. Ακόμη και αυτοί που έχουν τις απορριπτικές εκεί είναι. Όχι, δεν κατάλαβα. Τι θα πει περνάνε καλά. Βεβαίως είναι καλά. Δεν είναι αυτό όμως το πρόβλημά μας. Βεβαίως είναι. Ήταν καλά στη Μόρια. Έχετε δει τις φαβέλες της Άμμου. Κύριε καλά, Χατζή, στη δεν χώρα, μπορείτε να φανταστείτε. Στη χώρα τους δεν ήταν και καλύτερα, πολύ καλύτερα. Κύριε Χατζή, γιατί για αυτό θα συζητάμε. Και εμείς σαν κράτος, με συγχωρείτε εδώ. Αν πρέπει... ήταν καλύτερα, θα έμεναν, κύριε Χατζή. Προφανώς δεν ήταν καλύτερα. Από τον πόλεμο έφυγαν, μισό κύριε λεπτό, Χατζή. Μισό λεπτό. Άμα είναι να φύγεις από τις Ταλιμπάν, θα φύγεις και με τα χέρια. Από τον πόλεμο, από χώρες που δέχτηκαν υπεριαλιστικές επεμβάσεις, στις οποίες εμπλέκεται η Ελλάδα και σε αυτό συμφωνούν και ο Σύνδρος.